Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξει κανείς όταν φτιάχνει το Instagram προφίλ του? Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα και να τα πούμε συνοπτικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξεις είναι το username. Θα πρέπει να είναι καθαρό και ευανάγνωστο. Θα πρέπει να είναι πολύ εύκολο στο spell για να μπορεί ο υποψήφιος πελάτης σου να σε ανακαλύψει εύκολα και από το search ή από την Google ή από οπουδήποτε θέλει να σε αναζητήσει. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι θα πρέπει να έχεις μια πάρα πολύ καλή φωτογραφία προφίλ, brand φωτογραφία προφίλ, η οποία να είναι το λόγο της επιχείρησής σου ή εσύ ο ίδιος να φαίνεσαι καθαρά επαγγελματικά. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι όταν πάμε κάτω στις πληροφορίες. Δίπλα από το όνομά μας μπορούμε να προσθέσουμε κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να πείσουμε τον υποψήφιο viewer, επισκέπτη, να μας ακολουθήσει ή να αγοράσει από εμάς τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας. Άρα εκεί λες τα σημεία κλειδιά. Δεν λες τα τυπικά, δεν λες τα τεκτενόμενα, λες κεντρικά πράγματα, hooks στα οποία είσαι καλός και πού ξεχωρίζεις. Το τέταρτο πράγμα είναι το URL. Το URL είναι αυτό το link που βάζουμε κάτω από την περιγραφή. Πατάει λοιπόν ο υποψήφιος πελάτης και μπαίνει να δει. Εκεί λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε, όπως με την περίφημη υπηρεσία Linktree, σύνδεσμους, υποσύνδεσμους μέσα από εκεί και να μπορεί ο υποψήφιος πελάτης αντί να μπει στο site και να ψάχνει τις κατηγορίες, να του τα έχουμε έτοιμα φάτσα κάρτα μέσα σε ένα Linktree URL. Άρα, όταν φτιάχνουμε ένα Instagram bio, όλα αυτά είναι τα σημεία κλειδιά πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το οτιδήποτε άλλο σε μια στρατηγική διαφημίσεις, organic περιεχόμενο κτλ. Σε επόμενα βίντεο θα πούμε ακόμα περισσότερα για το πώς μπορούμε να δομήσουμε μια στρατηγική.